Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση το πρωί με θέμα ενδυνάμωση του αγώνα κατά πολέμηση του ντόπινγκ στον ψυχικό αθλητισμό και στους νέους. Στην διάσκεψη έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Save You, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια του Erasmus Plus. Η έρευνα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, και αφορά την σκοτεινή πλευρά της άσκησης που δεν είναι εύκολα ορατή και σχετίζεται με την χρήση ουσιών για την βελτίωση της απόδοσης και της σωματικής διάπλασης και εικόνας του σώματος. Η έρευνα που διεξήχθη κατέδειξε ότι η χρήση των ουσιών βελτίωσης της εμφάνισης και της απόδοσης από νεαρούς αθλούμενους ηλικίας 16 μέχρι 25 χρονών αυξάνεται και διευρύνεται. Διαπιστώνονται ότι οι χώροι άθλησης που στόχων έχουν την εγκύμναση για τη βελτίωση της υγείας, της φυσικής ευρωστίας και της πνευματικής ευεξίας μετατρέπονται από διάφορους επιτίδιους σε χώρους επικίνδυνους για την υγεία των νέων, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους για γρήγορη βελτίωση της εμφάνισής τους και της απόκτησης του επιθυμητού σώματος, παρασύροντάς τους τη χρήση ουσιών που είναι επικίνδυνες για την υγεία τους. Εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού αφορά άμεσα και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο πρέπει μέσα από τα προγράμματα ακριβώς των σχολικών προγραμμάτων, των αναλυτικών προγραμμάτων, να φροντίσει να υπάρχει μια σχετική ενημέρωση για να μπορέσει να τους προστατεύσουν από αυτούς τους κινδύνους, ιδιαίτερα στην φάση της εφηβείας, όπου οι έφηβοι προσπαθούν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους και να βελτιώσουν το σώμα τους. Η κυρίαρχη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού έργου που εκπονήθηκε μέσα από το πρόγραμμα με τον τίτλο «Μάθε το σώμα σου, μάθε την ουσία σου» είναι το αποτέλεσμα των εργαστηρίων συνδημιουργίας με τους ίδιους τους χρήστες αυτών των ουσιών. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε αμερόληπτες πληροφορίες διαμέσου μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία θα μπορεί να τους βοηθήσει στην κατανόηση της βασικής γνώσης της υγείας και να τους οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές.